καταρχήν είχαμε νομίζω αρκετά καλή συνεργασία. Ένα. Δεύτερο, εντάξει, ο καθένας είναι σεβαστό αυτό που σκέφτεται ή θέλει μέσω πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα αυτό που θέλει να κάνει. Πάντως εμείς προσωπικά εγώ δεν τον απομάκρυνα. Ο ίδιος διάλεξε αυτόν τον δρόμο, τον οποίο τον σέβομαι. Πιστεύω ότι αυτός ξέρει τι κάνει. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι το αρνητικό ή κάτι το αυτό. Σέβομαι απλά την απόφασή του. Και τον εύχομαι ότι καλύτερο. Κύριε Αθανασιάδη, ο κύριος Ψωμάς στις δηλώσεις του στην τηλεόραση Star έκανε λόγο για αναχρονιστικές πολιτικές μεθόδους και τακτικές από τη Δημοτική Αρχή της Προσοτσάνης. Θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι? Εντάξει, αυτά είναι πολύ γενικά, γενικόλογα. Αυτά είναι, ας πούμε, για έκθεση ιδεών. Ο καθένα, αν έχει κάποιος κάτι να επισυνάψει ότι δεν το έκανε σωστά ή για αυτά, υπάρχουν, μπορεί να τα πει ακριβώς. Το να μιλάω αόριστα, δεν μιλάω. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι ο καθένας κρίνεται από το αποτέλεσμα. Εμείς πολιτευθήκαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο το υλοποιούμε και για το οποίο θα κρυθούμε όταν θα περάσει ο χρόνος, για το, θα πληθούμε στον κόσμο να το πούμε ότι αυτά είπαμε, αυτά κάναμε, αυτά μπορέσαμε να κάνουμε ή αυτά δεν κάναμε. Και ο κόσμος θα κρίνει. Από εκεί πέρα είναι καθαρά υποκειμενικό το καθένας να λέει είναι αναχρονιστικό ή δεν είναι. Δεν υπάρχει αναχρονιστικό πράγμα στην πολιτική. Στην πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη του να μπορείς να κάνεις αυτά που μπορείς να κάνεις και πρέπει να κάνεις. Μα καταλάβατε. Τώρα από εκεί και πέρα με φαντασιώσεις ή οτιδήποτε άλλο ή για, πώς το λέμε, μέσα από το λεξιλόγιο φράτσι, οι οποίες είναι ακαταλαβίστικες, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν επισέρχομαι σε τέτοια λογική. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης? Τίποτα. Όλα καλά, όλα ωραία, όλα βαδίζουν όπως πρέπει να πάνε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, σας λέω ότι κρίνεται από αυτά που λέει και πράττει. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος, είπαμε, των λόγων και των πράξεων του.